από σφοδρές πιέσεις των φίλων του Παυσιλίππου να διεκδικήσουμε το αυτονόητο σε μια διαδικασία αποφάσεων για τα κοινά, την διαβούλευση, ο Δήμος έστειλε μια επιστολή στον τύπο όπου κάνει κάποιους χαρακτηρισμούς για τους φίλους του Παυσιλίππου, θεωρώντας τους ελάχιστους πολίτες, οι οποίοι καταγραμμένοι ως μειοψηφία, λίγο πολύ δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν. Και χαρακτηρίζοντας την επέμβαση την οποία πρόκειται να κάνει ως πρωτοποριακή επέμβαση. Η πόλη είχε την τύχη να έχει δύο πρωτοποριακές παρεμβάσεις στο ιστορικό της κέντρο. Μία πρωτοποριακή παρέμβαση με το κτίριο της νέας αγοράς στα τέλη της δεκαετίας του 20. Πράγματι πρωτοποριακό και εν ολίγης για πολλούς άξενο για την περίοδο εκείνη κτίριο. Δεύτερη πρωτοποριακή παρέμβαση, το κτίριο της Άρνης στα μέσα της δεκαετίας του 30. Πρωτοποριακή παρέμβαση και εκείνη άγνωστη στους καρδιτσιώτες. Αλλά πρόκειται για δύο παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται σε δημιουργικά, αισθητικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά κινήματα, όπως το κίνημα του μοντερνισμού για την νέα αγορά, ένα κίνημα που καταξιώθηκε πανευρωπαϊκά και είναι καταξιωμένο μέχρι και σήμερα, και στην αισθητική του εκλεκτικισμού για το κτίριο της Άρνης, που και αυτό καταξιώθηκε αισθητικά στον ευρωπαϊκό χώρο και η Καρδίτσα έχει την τιμή να φιλοξενεί ένα τέτοιο κτίριο. Αυτός όμως ο κατάπτυστος μεταμοντερνισμός, ο οποίος διέπει την πρόταση για την ανάπλαση του Παυσιλίππου, είναι άνευ προηγουμένο. Πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο είναι φτισμένο από την επιστημονική κοινότητα, από την αισθητική κοινότητα και δεν θα τιμά καθόλου την Καρδίτσα. Και είναι απαράδεκτο αυτό που δηλώνει ο Δήμαρχος και στο οποίο ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο Δημήτρης Αρχοντής και οι φίλοι του Παυσιλίππου τονίζουν με τις πιο πρόσφατες παρεμβάσεις τους. Αυτή την αδικαιολόγητη και άστοχη εκτίμηση του «είναι κακό η Καρδίτσα να γίνει Ντουμπάι». Και βέβαια είναι κακό, γιατί εκτός από την εισαγωγή ενός αισθητικού ρεύματος που θα καταντήσει το Παυσίλιππο σε ένα πάρκο ξενοδοχειακής αισθητικής, θα αλλοιώσει και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η πρόταση είναι ασύμβατη με την Καρδίτσα του Γιολδάση και την Καρδίτσα του Βαλταδόρου. Και κλείνω με αυτό. Και ένα δεύτερο αποδίδει στους φίλους του Παυσιλίππου τον χαρακτήρα της λαϊκίστικης παρέμβασης στην προσφυγή της δικαιοσύνης. Ήδη η Μαρία σας τα έχει αναπτύξει, αλλά αυτό δεν έπρεπε να τον θορυβεί. Στην ίδια αίθουσα στις 3 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, πήραμε την απόφαση και έγιναν και τοποθετήσεις να απασχολήσουμε τους νομικούς της πόλης και για το ενδεχόμενο να κάνουμε κάποια νομική παρέμβαση. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο απευθύνεται ο Δήμος σε εμάς είναι ότι δηλώνουμε ευθαρσώς ότι προτιμούμε να χαθούν τα 8 εκατομμύρια παρά να γίνει αυτό το έργο. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Το Παυσίλιππο δεν πουλιέται για 8 εκατομμύρια.
Είναι σαφές αυτό. Επιστρέφουμε λοιπόν την απάντησή του, την απάντηση και τον χαρακτηρισμό στο Δήμαρχο και ας κάνει καλά με την διαδικασία η οποία, με την οποία το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μια διαδικασία εντελώς άκαμπτη, χρηματοδοτεί αυτά τα έργα έτσι που δεν δίνει ένα ελιγμό να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας για περιορισμό του κονδυλίου στο χώρο του Παυσιλίππου και διάθεση μέρους αυτού του ποσού σε άλλα σοβαρά και σημαντικά έργα από τα οποία έχει ανάγκη η πόλη. Και κλείνω με αυτό που είπα και πριν. Το Παυσίλιππο δεν πουλιέται για 8 εκατομμύρια. Αυτή είναι η λογική της παρέμβασής μας και ας μην προσπαθεί να την διαστρεβλώσει κανένας.